Επόμενη φάση. Α, εδώ είμαστε λοιπόν, στο ντέρμπι. Εδώ πηγαίνουμε στο σημερινό ντέρμπι. Εδώ υπάρχει ένα τράβηγμα. Όμως είναι το τράβηγμα έξω από την περιοχή. Ο Καρέλης πέφτει μέσα. Θα έπρεπε εδώ να δοθεί φάουλ και κίτρινη κάρτα. Γιατί υπάρχει σκόπιμο κράτημα. Η μπάλα παίζει. Έχουμε πει όταν παίζει η μπάλα, η παράβαση είναι και παράβαση κανονισμού και πειθαρχική ποινή. Εδώ επίθεση της ομάδας του Παναθηναϊκού, ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού τραβάει τον αντίπαλό του, πέφτει κάτω, δεν είναι πέναλτι. Σωστά έδωσε φάουλ ο διαιτητής, γιατί βλέπουμε καθαρά ότι υπάρχει τράβηγμα από τη φανέλα στον αντίπαλό του. Σωστή λοιπόν, δύσκολη φάση υπόψη είναι. Λοιπόν, εδώ μία επίδεση της ομάδας του Παναθηναϊκού. Ο ποδοσφαιριστής εδώ που πηγαίνει μπάλα, ο Μπέρκ, είναι σε θέση offside. Έχουμε πει για πόδι, σώμα, κεφάλι, όχι στον αμυνόμενο το χέρι. Το χέρι είναι σαν να είναι σώμα και ο βοηθός σε πολύ καλή θέση και δείχνει το offside αυτό και σταματάει η επίθεση της ομάδας του Παναθηναϊκού. Μάλιστα.